Το νέο Nova 10 της Huawei είναι εκτός των άλλων με χαρακτηριστική διαφορά το πιο premium πολυτελές και ένα από τα πιο λεπτά smartphone στην κατηγορία τιμής του που έχει περάσει τον τελευταίο καιρό από τα χέρια μου. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με μία ακόμα νέα συσκευή που έχω στα χέρια μου, μία συσκευή που καθυστέρησε, η αλήθεια είναι, να έρθει το συγκεκριμένο βίντεο. Έχουμε δει το Nova 10 Pro της Huawei στο δικό του ξεχωριστό βίντεο και είναι γεγονός ότι το Nova 10 που έχω μπροστά μου και που είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου βίντεο είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον τηλέφωνο, γιατί για τη Huawei το Pro δεν διαχωρίζει στο ακριβότερο τηλέφωνο τόσο όσα προσφέρει με το απλό Nova 10. Είναι και τα δύο τηλέφωνα ιδιαίτερα εντυπωσιακά για την κατηγορία τιμής στην οποία ανήκουν. Το έχω εκτός της συσκευασίας του, το πήρα στα χέρια μου σε ένα ήδη ανοιγμένο κουτί, το οποίο βέβαια δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη σημασία εδώ που τα λέμε. Στην αρχή του βίντεο, σε πολύ λίγο, θα δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας αυτής και στη συνέχεια το ίδιο το τηλέφωνο. Η έκδοση του Nova 10 που έχω στα χέρια μου είναι αυτή με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 8 GB μνήμης RAM και είναι αυτή που θα έρθει επίσημα και στη χώρα μας, ενώ προφανώς ξεχωρίζει το χρώμα στο οποίο έχω τη συσκευή, το οποίο είναι ίσως και ένας ιδανικός συνδυασμός, κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο μαύρο, με μερικές λεπτομέρειες οι οποίες το κάνουν ναι με να ξεχωρίζει, ανάλογα βέβαια και με τις προτιμήσεις του καθενός. Πάμε λοιπόν να κάνουμε λίγο διαφορετικά από το συνηθισμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Το Nova 10 είναι ήδη εκτός της συσκευασίας του. Να δούμε τυπικά τι άλλο περιέχει το κουτί αυτό, αφού θυμίσω εδώ για ακόμα μία φορά ότι η συσκευή είναι από την εταιρεία Δείγμα για τη δοκιμή του και πιθανόν κάποια τουλάχιστον από τα περιεχόμενα να διαφέρουν από τα τηλέφωνα που πολλούνται στα καταστήματα. Έχουμε και σακουλάκι και μία δεύτερη θήκη ζελατίνα για το ίδιο το Nova 10, έχει βγει ήδη από αυτές, και κάτω από αυτό έχουμε ένα δεύτερο μικρό κουτάκι στο οποίο υπάρχει μία θήκη σιλικόνης στη συσκευή που έχω στα χέρια μου και πιθανόν είναι ένα από αυτά που θα διαφέρουν από τα τηλέφωνα που θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα. Να την επιστρέψω προς το παρόν στο κουτάκι της. Και φυσικά έχουμε κανονικά και φορτιστή και καλώδιο, κάτι που δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο από όλες τις εταιρείες στη συγκεκριμένη κατηγορία τιμής και όχι μόνο. Μία από τις διαφορές του Nova 10 με το Nova 10 Pro, και το κατά πόσο έχει σημασία αυτό για τον καθένα είναι περισσότερο προσωπική άποψη, είναι ότι το Nova 10 φορτίζει με 66W με το φορτιστή που περιλαμβάνεται κανονικά στη συσκευασία του, ενώ το Nova 10 Pro φορτίζει ακόμα πιο γρήγορα με έναν φορτιστή των 100W που επίσης και αυτός περιλαμβάνεται κανονικά στη δική του συσκευασία. Πολύ σύντομα λοιπόν είδαμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας, τα μαζεύω από μπροστά μου και πάμε να δούμε το ίδιο το Nova 10. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή του βίντεο, ένα από τα πρώτα πράγματα που και θα αντιληφθεί και θα εκτιμήσει κανείς όταν κρατήσει το Nova 10 στα χέρια του είναι η κατασκευή του και το πόσο, όπως πάντα δηλαδή, η Huawei δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια, στη συναρμολόγηση, στο φινίρισμα των συσκευών της και σε αυτή την κατηγορία, και συγκεκριμένα στο Nova 10 το πόσο εντυπωσιακά λεπτό είναι σαν τηλέφωνο. Ίσως για πολλούς αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι όμως αρκετά διαφορετικό από το συνηθισμένο και στην κατηγορία του και γενικότερα. Τώρα, η κατασκευή, μάλλον η εμφάνισή του, είναι τουλάχιστον στη συσκευή που έχω στα χέρια μου, είπαμε, ακριβώς ίδια με το Nova 10 Pro, κάτι που επίσης είναι πλεονέκτημα. Η εταιρεία δεν προσπαθεί να τα διαχωρίσει με κάποιον τρόπο ώστε να κατευθύνει κάποιον, αν θέλει να το πει κανείς ευγενικά, στο ακριβότερο μοντέλο. Αυτό ισχύει και για πολλά από τα χαρακτηριστικά του Nova 10 που θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Σε προσωπικό επίπεδο συνεχίζω να θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητα υπερβολή, αλλά λίγο διαφορετικό το επιχρυσωμένο πλαίσιο γύρω από τις τρεις κάμερες και ένα επίσης μικρότερο επιχρυσωμένο πλαίσιο γύρω από τη βασική κάμερα του τηλεφώνου. Παρ' όλα αυτά είναι μια διαφορετική σχεδιαστική επιλογή για να τονίζει το συγκεκριμένο κομμάτι. Μη μ' αρέσει όμως για κάποιο λόγο ότι και το λογότυπο Nova είναι με μια επίχρηση γραμματοσειρά στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χρώμα. Τώρα, περιμετρικά, μια μικρή περιήγηση όπως πάντα, power button και πλήκτρα για αυξομοίωση της έντασης, και είναι τόσο λεπτό το πλαίσιο στο πλαϊνό μέρος του Nova 10 που σε αυτό το σημείο είναι ελάχιστα διαφορετικό προκειμένου να υπάρχουν αυτά τα πλήκτρα. Στο πάνω μέρος έχουμε έξοδο για τον ήχο, γιατί το ακουστικό του τηλεφώνου λειτουργεί κανονικά σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο. Έχουμε και ένα δεύτερο μικρόφωνο για εγγραφή στερεοφωνικού ήχου.
στην αριστερή πλευρά απολύτως τίποτα και στο κάτω μέρος έχουμε φυσικά τη USB Type-C από την οποία είπαμε φορτίζει με 66W το Nova 10, το βασικό του ηχείο και την υποδοχή για τις κάρτες SIM. Και να δούμε σιγά σιγά την οθόνη, τις κάμερες και το σύνολο των χαρακτηριστικών του Nova 10 και σε ό,τι αφορά την οθόνη αυτή είναι ένας ακόμα τομέας στον οποίο η εταιρεία δεν προσπαθεί να διαχωρίσει με κάποιο τρόπο το τηλέφωνο από το Nova 10 Pro ώστε να κατευθύνει κάποιον να επιλέξει το ακριβότερο από τα δύο τηλέφωνα. Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους είναι το μέγεθος της οθόνης αυτής, αφού στο Nova 10 έχει διαγώνιο 6,67 ίντσες, είναι ελάχιστα μικρότερη από την οθόνη του Nova 10 Pro. Είναι και αυτή η οθόνη ένα OLED panel με χρωματικό εύρος 10 bit, και θεωρητικά και πρακτικά μπορεί να προβάλλει ως και 1 δισεκατομμύριο διαφορετικές διαβαθμίσεις των χρωμάτων, προφανώς με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz και ονομαστική ανάλυση στα 2400x1080px, που είναι όπως πάντα το αντίστοιχο του Full HD σε αυτή την αναλογία πλευρών. Η οθόνη και στο Nova 10 είναι ελάχιστα κυρτή στην αριστερή και δεξιά πλευρά της, κάτι που εγώ προσωπικά θα συνεχίσω να θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα στο να δίνει ένα πιο premium χαρακτήρα σε ένα τηλέφωνο και πόσο μάλλον σε αυτή την κατηγορία τιμής, ενώ και η Huawei παραδοσιακά έχει μια πολύ καλή εμπειρία στο να φροντίζει σε επίπεδο λογισμικού το τηλέφωνο να αναγνωρίζει πότε η παλάμη μας πιέζει το κυρτό κομμάτι της οθόνης και να το αγνοεί ώστε να μην μας δυσκολεύει στη χρήση του. Και πάμε όπως πάντα να δούμε και μερικές από τις διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις της οθόνης ώστε να τη φέρει κάποιος εκεί που θέλει ανάλογα με τις απαιτήσεις του σε ό,τι αφορά το χρωματικό κομμάτι. Όλα τα τηλέφωνα της εταιρείας έχουν δύο βασικές επιλογές, φυσιολογική και ζωντανή χρωματική απόδοση. Είναι προσωπική μου επιλογή να χρησιμοποιώ τη φυσική απόχρωση της οθόνης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να ελέγξουμε, να αποφασίσουμε, να ρυθμίσουμε όπως θέλει να το πει κανείς τη θερμοκρασία των χρωμάτων εκεί που την προτιμάμε και για να βελτιώσουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας και τη χρωματική ακρίβεια της οθόνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ίδιο το ρυθμό ανανέωσης, στο Nova 10 το πάνελ που χρησιμοποιεί η εταιρεία, είπαμε, έχει υποστήριξη για 120 Hz ρυθμό ανανέωσης και μπορεί να τον προσαρμόσει ανάλογα με το τι κάνουμε με τη συσκευή ανάμεσα σε 60, 90 και 120 Hz. Οι τρεις επιλογές που υπάρχουν στις ρυθμίσεις, η στάνταρ επιλογή περιορίζει την οθόνη μονίμως στα 60 Hz, αν για κάποιο λόγο θέλει να το κάνει κανείς αυτό. Το High και το Dynamic είναι δύο επιλογές οι οποίες προσαρμόζουν το ρυθμό ανανέωσης ανάμεσα, είπαμε, σε 60, 90 και 120 Hz και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι στο High το τηλέφωνο προσπαθεί να διατηρεί περισσότερη ώρα την οθόνη στα 120 Hz ακόμα και όταν δεν το χρησιμοποιούμε. Και με την ευκαιρία να θυμίσω για ακόμα μία φορά ότι στα τέλη πλέον σιγά σιγά του 2022 δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να αναφέρουμε για μία ακόμα φορά ότι τα τηλέφωνα της Huawei έρχονται χωρίς υποστήριξη για τις εφαρμογές και υπηρεσίες της Google. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο περιοριστικό όσο ήταν στο παρελθόν και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σημείο του βίντεο, για να δούμε το HDR βίντεο που βλέπουμε παραδοσιακά από το YouTube, η πιο απλή και εύκολη λύση είναι να χρησιμοποιήσει κανείς το browser του τηλέφωνου, να μπει στο YouTube και να δει το βίντεο που θέλει. Έτσι λοιπόν, θα δούμε το συγκινηθισμένο μας αυτό βίντεο, θα το ξεκινήσω στο Nova 10, θα χαμηλώσω προσωρινά τον ήχο και θα αυξήσω λίγο τη φωτεινότητα της οθόνης του, η οποία είναι όσο εντυπωσιακή περιμένει κανείς από ένα OLED panel με 10 bit εύρος χρώματος και σε αυτή την κατηγορία συσκευών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ήχο, είναι λοιπόν ιδιαίτερα ικανοποιητικό σε ένταση ο ήχος από τα δύο ηχεία του Nova 10, από το βασικό του ηχείο και από το ακουστικό που λειτουργεί σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο, και εδώ να πω ότι η επιλογή της ξεχωριστής εξόδου στο πάνω μέρος του τηλεφώνου έχει το πλεονέκτημα ότι όταν βλέπουμε ένα βίντεο προσφέρει μια πολύ καλύτερη ισορροπία στην ένταση ανάμεσα σε αυτό το ακουστικό που λειτουργεί σαν δεύτερο ηχείο και το βασικό ηχείο του τηλεφώνου. Και σε ένα τηλέφωνο όπως το Nova 10, που είναι μια συνολικά premium συσκευή για την κατηγορία του, ο αισθητήρας αποτυπωμάτων δεν θα μπορούσε να βρίσκεται πουθενά αλλού παρά ενσωματωμένο στην οθόνη του, και το Nova 10 συνεχίζει την πολύ καλή παράδοση που έχει η εταιρεία
στο να χρησιμοποιεί μάλλον αισθητήρες που είναι και πραγματικά αξιόπιστοι, πάντα διαβάζουν το αποτύπωμά μας με την πρώτη προσπάθεια και πολύ γρήγορο το τηλέφωνο στο να ξεκλειδώσει. Εδώ τώρα προφανώς είναι και πάλι ίσως λίγο χαμηλότερα από το ιδανικό τοποθετημένος, κάτι που χρειάζεται μια μικρή εξοικείωση, φαίνεται όμως ότι είναι αρκετά συχνό φαινόμενο τον τελευταίο καιρό. Και πάμε τώρα στο πίσω μέρος του Nova 10, να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τις τρεις κάμερες του τηλέφωνου, οι οποίες είναι σίγουρα σαφώς καλύτερες από το συνηθισμένο για την κατηγορία του. Το αμέσως προηγούμενο Nova 9 της εταιρείας ξεχώριζε για την απόδοση που είχε η βασική του κάμερα, ειδικά σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού, και το Nova 10 συνεχίζει την ίδια ακριβώς παράδοση. Έχει έναν αισθητήρα των 50 MP, έναν RYYB αισθητήρα όμως, ο οποίος μπορεί να δει αρκετά καλύτερα επίπεδα φωτισμού σε δύσκολες συνθήκες, και είναι μια κάμερα η οποία σίγουρα δεν θεωρείται δεδομένη σε αυτή την κατηγορία. Μαζί με αυτή υπάρχει και μια ultra wide κάμερα που ίσως είναι λίγο πιο συνηθισμένη και όχι απαραίτητα ιδανική η ανάλυση των 8 MP που έχει. Είναι όμως μια ultra wide κάμερα με autofocus, κάτι που δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο σε ακόμα ακριβότερα τηλέφωνα από το Nova 10, και το autofocus αυτό δίνει στην ultra wide κάμερα τη δυνατότητα και να εστιάζει ακριβώς στο σημείο που θέλουμε για να βγάλουμε μια φωτογραφία, αλλά να λειτουργεί και σαν μάκρο κάμερα για να βγάζει φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση. Και η τρίτη και τελευταία κάμερα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου έχει ονομαστική ανάλυση 2 MP και είναι ένας αισθητήρας βάθους, ο οποίος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βασική κάμερα για να υπολογίζει την απόσταση από αυτό που φωτογραφίζουμε σε φωτογραφίες πορτρέτου. Και πάμε τώρα στο κομμάτι των τεχνικών χαρακτηριστικών, όπου η Huawei, για τους λόγους που είναι ήδη γνωστοί, τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στην εταιρεία, έχει συγκεκριμένες επιλογές στους επεξεργαστές της Qualcomm που μπορεί να χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, και το Nova 10 έρχεται και αυτό με τον Snapdragon 778G επεξεργαστή της Qualcomm στο εσωτερικό του, σε έκδοση χωρίς υποστήριξη για δίκτυα 5ης γενιάς. Να το θυμίσω απλά και αυτό. Τώρα, ο Snapdragon 778G συνεχίζει να είναι απόλυτα ικανοποιητικός στις επιδόσεις που προσφέρει και για όλα όσα χρειάζεται να κάνει κανείς στην καθημερινότητά του με ένα τηλέφωνο, εκτός από ακραίες ίσως απαιτήσεις που έτσι κι αλλιώς δεν είναι σχεδιασμένες να καλύψει ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής. Σε συνδυασμό με 8 GB μνήμης RAM τουλάχιστον στο Nova 10, είναι και απόλυτα άνετη η χρήση όλων των εφαρμογών που θέλουμε να έχουμε ταυτόχρονα ενεργές. Και επειδή δυστυχώς χρειάζεται ακόμα μέχρι και σήμερα, πρέπει να ξεκαθαρίσω και πάλι ότι το Nova 10 έρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά με το Android 12 λειτουργικό σύστημα της Google, σε μια έκδοσή του χωρίς το σύνολο των Google Services και του Play Store, και το γραφικό περιβάλλον της Huawei, το EMUI 12, το οποίο είναι ίδιο σε εμφάνιση και με όλες τις δυνατότητες που έχει το Harmony OS λειτουργικό σύστημα που αναπτύσσει η εταιρεία, προς το παρόν τουλάχιστον για την αγορά της Κίνας. Αυτό σημαίνει ότι και η εμφάνιση και όλες οι δυνατότητες που έχει το γραφικό περιβάλλον της εταιρείας δεν αλλάζουν σε σύγκριση με τα τηλέφωνα που έχουν το Harmony OS, ενώ παραμένει γεγονός ότι είναι ένα Android smartphone και όχι κάτι αφηρημένα διαφορετικό. Τέλος, πάμε να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και για την μπαταρία του Nova 10, η οποία έχει χωρητικότητα 4.000 mAh. Ναι, είναι μικρότερη από το συνηθισμένο, βέβαια σε ένα τόσο εντυπωσιακά λεπτό και όχι ιδιαίτερα βαρύ smartphone, η συγκεκριμένη χωρητικότητα είναι μια αποδεκτή παραχώρηση για να έχει αυτές τις συνολικές διαστάσεις. Το παραχώρηση βέβαια εδώ είναι ένας πολύ σχετικός όρος, γιατί η Huawei φημίζεται για την πολύ καλή διαχείριση ενέργειας που κάνει το γραφικό περιβάλλον αυτού και το λειτουργικό σύστημα στις συσκευές της, και ο τρόπος που αναγνωρίζει σωστά ποιες εφαρμογές δεν χρησιμοποιούμε συχνά και τις περιορίζει ώστε να μην εκτελούνται άσκοπα, ειδικά με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Οι επιλογές τώρα για την μπαταρία, το ξεχωριστό performance mode που παραδοσιακά έχουν τα τηλέφωνα της εταιρείας, αναγκάζει ή ζητάει από το Nova 10 να διατηρεί μονίμως τη μέγιστη απόδοσή του ακόμα και όταν αυξηθεί η θερμοκρασία λειτουργίας του, και οι υπόλοιπες επιλογές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, μας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσουμε και χειροκίνητα εμείς όποια εφαρμογή θέλουμε, ώστε να μην εκτελείται αυτόματα όταν έχουμε τη συσκευή ειδικά σε κατάσταση αναμονής, και μερικές ακόμα χρήσιμες επιλογές όπως το να φροντίζει ώστε ο ρυθμός με τον οποίο φορτίζει το τηλέφωνο να περιορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες, μαθαίνει τη χρήση και ολοκληρώνει τη φόρτιση
λίγο πριν το βγάλουμε από το φορτιστή του, προσπαθώντας να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη τουλάχιστον εικόνα για το Nova 10, ένα τηλέφωνο που θα το πω για μια ακόμα φορά είναι άκρος εντυπωσιακό το πόσο πολυτελές, όμορφο και σωστά συναρμολογημένο και κατασκευασμένο είναι, κάτι που δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο στην κατηγορία τιμής του, και το γεγονός ότι οι αλλαγές, οι διαφορές που έχει μάλλον από το Nova 10 Pro δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να κάνουν κάποιον να θέλει οπωσδήποτε την ακριβότερη Pro έκδοση των δύο συσκευών, δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι αν μη τι άλλο η Huawei είναι μια εταιρεία που αναγνωρίζει το τι χρειάζεται κανείς στην καθημερινότητά του και δεν προσπαθεί να τον περιορίσει στο πώς και πότε θα του το προσφέρει. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε σίγουρα και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!